Καλησπέρα σας. Δυστυχώς σήμερα ακόμα μία φορά η απόδοση της ομάδας μας δεν μετουσιώθηκε σε πόντους. Είχαμε τις δικές μας ευκαιρίες, μπορούσαμε να προηγηθούμε στο σκορ. Σχεδόν ο αντίπαλος, αν εξαιρέσεις μία φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το δοκάρι και την τελευταία φάση με το πέναλτι, σχεδόν τον υπόλοιπο αγώνα δεν κινδύνεψε η ομάδα μας. Απέναντι είδαμε τον Άρη στα μάτια. Η προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές μας σήμερα, μόνο περηφάνεια πρέπει να νιώθει ο κόσμος της Ένωσης. Κοίταξε στα μάτια μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίχτες, με τεράστια ονόματα. Και αυτή η διαφορά δεν φάνηκε σε καμία στιγμή στο γήπεδο. Έβγαλα στο 100% το πλάνο του προπονητή μας, αυτό που δουλέψαμε όλη τη βδομάδα. Αλλά δυστυχώς για ακόμα μια φορά στα τελευταία στάδια του αγώνα δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αν συνεχίζουμε τέτοιες εμφανίσεις, θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Γιατί αυτή η ομάδα αξίζει. Προσπάθεια που γίνεται από όλους στο παραλίμνη. Από τον πρόεδρο, από τον αντιπρόεδρο, από όλο το συμβούλιο. Από τους προπονητές, από τους παίχτες. Είναι για σεμινάριο στο πώς χτίζεται η ομάδα. Βάσει των καινούριων πραγμάτων που συμβαίνουν στο Κυπριακό ποδόσφαιρο και να παρουσιάζεται μια ομάδα ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι. Έτσι, όπως είπα και πριν, μόνο περηφάνεια. Στο τέλος, αυτά που με τούνε οι πόντι, θα δουλέψουμε, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Το κλίμα στα αποδυτήρια συνεχίζει να είναι εξαιρετικό, την αρχή της σεζόν. Θα συνεχίζει και να είναι σίγουροι όλοι στο παραλίμνη ότι αυτή η προσπάθεια στο τέλος της χρονιάς θα μας αφήσει εκεί που αξίζουμε. Γιατί αυτή η ομάδα αξίζει πολλά. Αξίζει πάρα πολλά. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι τώρα με τον Ολυμπιακό. Ξεκινώντας από αύριο, γυρίζουμε μια καινούργια σελίδα. Θα δώσουμε το 100% και είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα επώνται σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια. Καλή συνέχεια στον Άρη, καλή συνέχεια στο coach του Άρη και συγχαρητήρια για την νίκη τους.